Ερχόμεθα τώρα σε ένα 7ο μαντικό στοιχείο, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό και λέγεται κλείδωνας. Ιδίως στα χωριά αυτό το μαντικό στοιχείο το μετέρχονται. Τι είναι ο κλείδωνας? Είναι από την αρχαία λέξη κλειδών, το κλί με ήττα, κλειδών, του κλειδώνος, που θα πει φήμη, θα πει θεία φωνή, θα πει προφητεία. Είναι ένα μαντικό παιχνίδι πανάρχαιων, πανάρχαιων το λέω. Πολλά τέτοια μαντικά έχουν περάσει μέσα στην ζωή των χριστιανών και έχουν πάρει και χριστιανικό χρώμα. Ο κλείδων ή ο κλειδών, ο κλείδωνας να το πω έτσι απλοελληνικά όπως το λέμε και το λέει και ο λαός μας, είναι μία ιεροτελεστία στην πραγματικότητα. Διότι γίνεται, προηγείται μία ολόκληρη διαδικασία για να φτάσουμε εκεί. Πηγαίνουν, βάζουν, εκθέτουν στα αστέρια και στο τρεις νύχτες το περιεχόμενο του κλείδωνα, είναι ένα δοχείο με νερό και λοιπά. Το νερό αυτό το πάρουν από την πηγή και λέγεται το αμήλυτο νερό, διότι πρέπει να το πάρεις και να μην μιλήσει η κοπέλα που θα... Κοπέλες κυρίως παίζουν το παιχνίδι αυτό, κυρίως. Δεν πρέπει να μιλήσει καμία εκείνη που θα το πάρει καθόλου τίποτε. Λέγεται αμήλυτο νερό και λοιπά. Υπάρχει μια ερωτελεστία και ακόμη το χειρότερο, ότι αυτό γίνεται στις 24 του Ιουνίου, που είναι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, των γενέθλιων, και που μέσα στα τραγούδια του κλείδωνα μπερδεύουν και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και είναι ένα μπερδεμένο πράγμα από εκείνα που έχουμε όχι λίγα μέσα στην λαογραφία μας και που είναι ειδωλολατρικά στοιχεία, μαγικά, μαντικά και ταυτοχρόνως και χριστιανικά στοιχεία. Αν ποτέ θα διαβάζετε κάποιο βιβλίο λαογραφικό, θα βλέπετε τέτοια άφθονα, πραγματικά άφθονα. Σημειώσατε δε ότι αυτό το μαντικό παιχνίδι, που εκεί ρίχνουν αντικείμενα μέσα, που κάτι λέγουν πιο μπροστά και τραβούν το αντικείμενο, μέσα στο νερό είναι τα αντικείμενα αυτά, στο αμήλυτο νερό, λέγουν ότι βγάζουν ένα δίστιχο εκεί. Τώρα το δίστιχο αν γράφεται με γιώτα ή γράφεται με ύψιλον, αυτό καταλαβαίνετε. Αν δηλαδή είναι δυστυχισμένο δίστιχο, τέλος πάντων. Και κατόπιν τραβούν ένα αντικείμενο και το αντικείμενο σε εκείνη που ανήκει ή σε εκείνον που ανήκει αντιστοιχεί και εκείνο το οποίο ήδη υπόθηκε πιο μπροστά. Και γίνεται συνδυασμός με όλα αυτά που σας λέω και άναμα φωτιών. Αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά, στις 24 Ιουνίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου των Γενέσεων, που ανάβουμε φωτιές. Θα γνωρίζετε ακόμη ότι οι φωτιές που ανάβονται και που τις πηδάμε τις φωτιές αυτές και που τις τάχτη πολλές φορές τη βάζουμε στο τζάκι μας, πρωτίστως καίγεται το στεφάνι της Πρωτομαγιάς. Πρέπει να σας πω ότι το να κάνουμε στεφάνι της Πρωτομαγιάς είναι αμαρτία. Προσέξτε αυτό το σημείο. Το στεφάνι της Πρωτομαγιάς είναι ειδωλολατρικών κατάλοιπων και είναι αμαρτία. Μάλιστα, αν θέλετε να δείτε για αυτό το στεφάνι της Πρωτομαγιάς και στη συνέχεια τη χρήση του που το καίμε στις 24 Ιουνίου, μπορείτε να δείτε στο πιδάλιο στον 65ο κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, στην υποσημείωση που βάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στη σελίδα 279 στην έκδοση του Αστέρος, και εκεί λέγει αρκετά. Λοιπόν, και με το στεφάνι βάζουμε και άλλα πράγματα να καούν και μετά πηδάμε αυτές τις φωτιές. Αυτό το πέρασμα από τις φωτιές είναι ένας παλιός τρόπος πανάρχαιος καθαρμού. Δηλαδή εκεί να κάψουμε τις αρρώστιες, να κάψουμε ό,τι μπορεί να μας βλάψει.
είναι τόσο πανάρχιο, αρκεί να σας σημειώσω ότι γίνεται μνήμα αυτού του θέματος από το Δευτερονόμιο, που είναι το Δευτερονόμιο γραμμένο κάπου 14ο-15ο αιώνα από το Μωυσή. Δεν θα περάσεις, λέγει, από φωτιά το παιδί σου, τα γόρι σου και το κορίτσι σου. Περνούσαν τα παιδιά τους από τη φωτιά, γιατί έτσι, λέει, καίγονται τα κακά, καίγονται οι αρρώστιες, όπως σας είπα, και επιπλέον αυτή τη στάχτη την παίρνω και τη βάζω στον τάκι για το καλό. Για το καλό. Όλα αυτά καταλαβαίνετε πως είναι ανακατεμένα στη ζωή μας και πόσο πρέπει να τα γνωρίζουμε, ώστε να μην τα μετερχόμεθα και χωρίς να το καταλαβαίνουμε να ειδωλολατρούμε.